Μάρσολ, τι χάρη θες να μου ζητήσεις? Λατρεύω τους ανθρώπους που κρατούν το λόγο τους. Είναι σπάνιοι. Ξέρεις κάτι, η μεγάλη σου καρδιά με συγκινεί τόσο πολύ. Κόψε την ειρωνία, Σολ. Σε ρωτάω γιατί δεν θέλω να καρφώσει το άλλο. Ωραία, ωραία. Καλά ξεκινήσαμε. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση. Φίλη σου η μία δεν προσλήφθηκε ως μοντέλο? Τι είπες? Α, όχι. Εδώ μου τα χάλασες. Αν δεν μου πεις την αλήθεια, θα με αναγκάσεις να πω ότι ο Λάλο ήταν στο δωμάτιό σου. Εσύ το θέλησες. Ναι. Τι θες να μάθεις? Ωραία. Θέλω να μάθω ποια καμπάνια θα κάνει η μία. Για ένα γαλλικό άρωμα θα τη γυρίσουν στο εξωτερικό. Η περιοδία ήταν μια δικαιολογία γιατί η μία βρίσκεται στον Παλί. Μένει σε ένα υπερπολιτελές ξενοδοχείο 6 αστέρων. Θυμίσω. Αντίο. Γιατί τις είπες ψέματα? Για να τη διώξω. Γι' αυτό. Όταν μάθει ο Φράγκο για το σοου, είναι σίγουρο ότι θα γίνει έξαλλος. Ηρέμησε τώρα, θα του περάσει σίγουρα. Όχι, τον ξέρω καλά. Αυτό που έγινε χθες ήταν μόνο η αρχή μιας μακροχρόνιας μάχης. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι ο Φράγκο δεν κατάλαβε ότι δέχτηκα να κάνω το σοου για να τον στηρίξω οικονομικά. Ο Φράγκο πρέπει να καταλάβει ότι πρόκειται για τη δική σου ζωή και ότι δεν μπορείς να κάνεις την πάντα τον εαυτό σου επειδή το θέλει. Βεβαιότατα. Δεν έγινες καλλιτέχνης μετά τη γνωριμία σας. Ήσουν χρόνια στο επάγγελμα. Όταν γνώρισες τον κύριο Ζουνίδη. Μην ασχολείσαι τώρα, θα το συνηθίσει και μην κάνεις πίσω. Έλα, χαμογέλα. Χαίρομαι που μας μίλησες γι' αυτόν. Αν σε αγαπάει πραγματικά, θα αναγκαστεί να το αποδεχτεί ακόμα και αν δεν το εγκρίνει. Πρέπει. Δεν θα είναι εύκολο. Ο Φράγκο έχει συνηθίσει να γίνεται πάντα το δικό του. Ζούσε πάντα μόνος του και δεν έχει ιδέα τι σημαίνει συμβιβασμός. Δεν καταλαβαίνει από τέτοια πράγματα. Θα καταλάβει. Γιατί αν υποχωρήσεις τώρα, αύριο θα διαλέγει και τα εσώρουχα που θα φοράς. Ακριβώς, ναι. Τα ίδια ακριβώς μου λέει και η λογική μου. Αλλά η καρδιά μου πανικοβάλλεται με τη σκέψη ότι ίσως τον χάσω. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να στηρίξω την απόφασή μου. Όχι! Άχι! Όσες φορές και να χτυπήσεις, εγώ δεν σας σηκώνω. Δεν πρόκειται να χάσω λέξη από αυτή την κουβέντα. Χτυπάω, θα φάεις. Σήκωσέ το, ξέχασες ότι εδώ ήρθαμε για δουλειά και όχι για καφέ. Έλα, σήκωσέ το. Εμπρός, σας ακούω. Λυπάμαι, ο καθηγητής Μιράντα είναι στο μάθημα τώρα. Πάρτε αργότερα. Είναι επίγον. Περιμένετε. Σταματήστε. Καθίστε στο θρανία σας. Τώρα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε ένα από τα αριστουργήματα του Ισπανικού Χρυσού Αιώνα. Το Δον Κιχώτη. Ησυχία! Ησυχία! Κάντε ησυχία! Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι ο αγαπητός μας Δον Κιχώτης έχει πάρα πολλούς θερμόαιμους οπαδούς μέσα σε αυτή την τάξη. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε με ένα διαγώνισμα. Κάντε μια κόλλα χαρτί. Με συγχωρείτε. Ναι. Μπορεί να βγει έξω η Δεσποινής Λινάρες, παρακαλώ. Μπορεί. Κυρία, μπορώ να βγω έξω? Να βγω κι εγώ? Όχι. Καθίστε. Ξεχάσατε ότι γράφουμε διαγώνισμα? Όχι, όχι! Α! Μην κάτσεις. Άι. Να καθαρίσω πρώτα. Γιατί? Είμαι πολύ άδεξιος. Τι ηλίθιος. Τι έγινε? Γιατί παρέδωσες το τεστ τόσο γρήγορα? Όχι, όχι, μην κάτσεις, θα λερωθείς. Κάτσε εδώ πέρα. Άντε. Εμπρός, κάτσες αμέσως. Γιατί δεν ήξερα τίποτα. Ποιος ο λόγος να κάτσω, μου λες? Γιατί δεν ζήτησες βοήθεια, θα σου έδινα το δικό μου. Είσαι ηλίθια. Θες να θα πω στα ίσια μου και έχετε καρφάκι για το διαγώνισμα. Ας μείνω και στην ίδια τάξη, δεν με νοιάζει καθόλου. Τι μέρη σκέφτεσαι? Ναι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι εξαφανίστηκε ξανά από τη ζωή μου, μα δεν σημαίνω τίποτα απολύτως για αυτήν. Έχεις το τηλέφωνο της στο Χουχούι? Ναι, και. Γιατί δεν της τηλεφωνείς και να της πεις τι σκέφτεσαι? Δεν μπορώ να συζητήσω για τέτοια πράγματα στο τηλέφωνο. Θέλω να της τα πω αυτοπροσώπως όλα όσα σκέφτομαι και κυρίως να τη ρωτήσω γιατί μου φέρεται έτσι. Δεν θες να της μιλήσεις? Πήγαινε στο Χουχούι και πες της τα έξω από τα δόντια. Τι? Στο Χουχούι? Ναι. Στο Χουχούι, τι λες? Ναι, στο Χουχούι, μην ανησυχείς για τα λεφτά, εγώ θα στα δώσω. Μα δεν μπορώ να πάω εκεί πέρα και τι θα πω στους δικούς μου? Δεν έχεις καθόλου φαντασία, θα τους τηλεφωνείς όταν φτάσεις στο Χουχούι. Πού βλέπεις το πρόβλημα? Και οι σωματοφύλακες, τι θα γίνει με αυτούς? Εγώ θα σε βοηθήσω.
Το κουδούνι, έφυγα. Σάσου, για διάλειμμα θέλω να το κοίτω, έφυγα. Γιατί, τι έγινε. Θα σου πω μετά, γεια. Μάξι, Μάξι, άργησα. Όχι, δεν περίμενα καθόλου. Ωραία, γιατί ήρθες να με δεις τόσο γρήγορα. Για δύο λόγους. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό γιατί θέλει. Ναι, γιατί να σου πω ψέματα. Είχε κλειδωθεί στο δωμάτιό μας με εκείνον τον τύπο από το μπαρ. Όχι, δεν μπορώ να το πιστέψω. Ναι, έγιναν όπως τα είπα. Τσαντίστηκα τόσο πολύ που κρύφτηκα ώσπου να τους δω να βγαίνουν μαζί έξω από το δωμάτιο. Μάξι, δεν σου αξίζει αυτό που σου κάνει η Φέλη. Λοιπόν, πάω να της μιλήσω αυτή τη στιγμή. Περίμενε. Μην της πεις ότι στα είπα. Όχι, δεν θα πω λέξη. Στάσου, ποιο ήταν το άλλο που ήθελες να μου πεις? Α, ναι, το ξέχασα. Μίλησα με τον μπαμπά μου και σε πρότεινε ως μοντέλο για ένα από τα προϊόντα του. Μου λες αλήθεια, δεν μου κάνεις πλάκα τώρα. Αυτό είναι το τηλέφωνο του διαφημιστή. Τηλεφώνησέ του και κλείσε ένα ραντεβού. Σίγουρα, σε ευχαριστώ. Είσαι ο καλύτερος. Είσαι ο καλύτερος. Σε ευχαριστώ. Φέλη, θέλω να μιλήσουμε. Τι έγινε? Ξέρεις πολύ καλά τι έγινε, γιατί έμαθα ότι ήσουν στο δωμάτιο με εκείνον τον τύπο από τον μπαρ. Πώς το έμαθες αυτό? Πάντα μαθαίνω όσα με ενδιαφέρουν. Γιατί είπες ψέματα στη μαμά σου? Γιατί? Δεν της είπα ψέματα. Εξακολουθείς να λέει ψέματα. Ξέρω ότι τον είδες, Φέλη. Το ξέρω. Εντάξει. Του τηλεφώνησα, ναι. Του είπα ότι δεν θέλω να το ξαναδώ και ότι καλό θα ήταν να με ξεχάσει τελείως. Αυτό που είπες με κάνει πολύ χαρούμενο. Τίποτα δεν θα ξαναμπεί ανάμεσά μας. Να σε φιλήσω. Μπορώ? Απαγορεύεται στο σχολείο. Έχεις δίκιο. Έχω χάσει το μυαλό μου αυτό που μου είπες. Το βρήκα. Θες να πάμε για φαγητό μετά το μάθημα? Θα το ήθελα, αλλά δεν με αφήνουν οι σωματοφύλακες. Δεν χρειάζεσαι πια σωματοφύλακες. Θα τηλεφωνήσω αυτή τη στιγμή στην Ντολόρες για να τους διώξει. Θα σε περιμένω στο στέκι μας, εντάξει? Γιατί άφησες τον Κίντο να μιλήσει ιδιαίτερος με τον πατέρα μου, θα μας καλπούσει. Τι θέλεις να κάνω, ο πατέρας μου ζήτησε να του αδειάσω τη γωνιά. Σώπα τώρα γιατί έρχεται. Ο Κολίδιος θα τα ξέρασε όλα. Πιλάρ, μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαίτερος αν θέλεις. Ναι. Τι συμβαίνει με εσάς, Δεσποινής? Σας αρέσει να ακούτε τις συζητήσεις των άλλων? Ζητώ συγγνώμη, φεύγω. Γεια. Άσε με να σου εξηγήσω για όσο σου είπε ο Κίντο. Τα εξήγησε όλα περίφημα. Μην το πιστεύεις, είναι ηλίθιος, θα τα βγάζει από το μυαλό του. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Δεν είναι αλήθεια ότι φροντίζεις τα φυτά του κήπου? Α, αυτό σου είπε? Φυσικά, τι θέλεις να μου πει, σημαίνει κάτι? Δεν έπρεπε να σου το πει, ήθελα να σου κάνω έκπληξη, μπαμπά. Α, μπράβο. Τι ήθελες να μου πεις? Να σου πω, α ναι, άκου προσεκτικά. Ναι. Όπου να είναι έρχονται οι μαθήτριες από το άλλο σχολείο και χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Θέλω να τις αναλάβεις εσύ. Εγώ δεν είμαι καλός σε αυτά, είμαι εντελώς. Ναι, ό,τι θέλεις, μπαμπά. Θα τις πάω για χορό και σε κάτι φοβερά μπαράκια. Όχι, δεν εννοούσα τέτοια βοήθεια. Θέλω να φροντίσεις για τη διαμονή τους, να δεις πόσα κρεβάτια είναι διαθέσιμα στο σχολείο και κυρίως θέλω να φροντίσεις να μείνουν μακριά από τα κορίτσια οι συμμαθητές σου οι άγριοι άνθρωποι. Δεν θέλω φλερτ και τέτοιες αηδίες. Δεν θέλω να βγει η κατάσταση εκτός ελέγχου, κατάλαβες? Κατάλαβα. Ωραία. Μπράβο. Ήρθα να σου πω πως θα φροντίσω να γίνει η κηδεία με έξοδα του σχολείου μας. Ευχαριστώ. Κάποιος πρέπει να πάρει τα πράγματά του από το νοσοκομείο. Μήπως θες να πας εσύ? Μπορώ. Μα φυσικά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε. Έχουμε πολλές δουλειές. Ξαβιέ. Τι τρέχει? Τι τρέχει? Δεν θέλω να ξαναπλησιάσει τη Λούχαν, κατάλαβες? Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Δεν θέλω να καταλάβω, ας την ήσυχη. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Θα τι σε σκοτώσω. Σταματήστε εσείς οι δύο, γιατί τσακώνεστε? Δεν τσακωνόμαστε. Λούχαν, πού πας? Να μην ρωτάς. Στο νοσοκομείο. Πέθανε ο Χερέντια. Περίμενε, Λούχαν, θα έρθω μαζί σου. Περίμενε.
Αν θες να σε βοηθήσει κάποιος, θα του δώσω εγώ άδεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Λουχάν, τώρα έχεις ανάγκη από ένα καλό φίλο. Στηρίξου πάνω μου για όλα. Σε ευχαριστώ. Συγγνώμη, από πότε έγινες κολλητός με τη Λουχάν? Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή γι' αυτό. Μην ανησυχείτε. Μερικές φορές ο Μάρκος δεν καταλαβαίνει. Ξαβιά, θα έρθεις μαζί μου? Και βέβαια, θα έρθω. Τελικά ο Γκίντα δεν μας κάρβωσε. Ναι, ναι, είναι η πρώτη φορά που κάνει κάτι καλό. Ευτυχώς. Αχ, την πάτησα πολύ άσχημα. Τι έγινε? Ξαναβγαίνω με τον Μάξ. Τρελάθηκες, τι έγινε? Όχι, δεν τρελάθηκα. Είναι ο μόνος τρόπος για να κρύψω αυτό που μου συμβαίνει τώρα. Ο Λάλα θα σε σκοτώσει. Όχι, όχι. Πριν συναντηθώ με τον Μάξ, θα πεταχτώ στο περίπτερο για να του το πω. Μα. Θα με καταλάβει. Ναι. Πιλάρ, έρχεσαι. Τρέχει. Ναι, θέλει. Ήρθε ένας από τους συνεργάτες του Λούτσο, φωτογράφος. Είναι στην καφετέρια. Α, φύγαμε. Θες καφέ? Όχι. Βλέπω ότι ο πάγος δεν λέει να λιώσει, σωστά? Πας φυρί-φυρί για τσακωμό? Όχι. Θέλω να συζητήσουμε το πρόβλημα σαν ενήλικες. Α, ενήλικες, δεν γίνεται. Εσύ μου πες ψέματα όπως η έφηβη κόρη μου. Μερικές φορές δυσκολεύομαι να σου μιλήσω γιατί δεν με αφήνεις. Γι' αυτό όμως. Σταμάτα, Σόνια, τέλος. Τέρμα η συζήτηση. Όχι. Ας την αρχίσουμε τώρα. Ας αρχίσουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον. Έκανε αυτό που θα έκανε κάθε ερωτευμένη γυναίκα για να βοηθήσει το μνηστήρα της. Είναι τόσο κακό. Όχι, το κακό είναι ότι μου είπες ψέματα. Θες να κάνεις το σόου για να πληρώσεις ένα χρέος που δεν σου ζήτησε κανείς να πληρώσεις. Έχεις δίκιο, αλλά δεν το έκανα μόνο γι' αυτό. Θα έπρεπε να ξέρεις ότι αγαπάω τη δουλειά μου και... Δεν μου λες με προκαλείς. Όχι. Όχι, προσπαθώ να σου δώσω να καταλάβεις πώς σκέφτομαι. Μπορεί να βγαίνω στη σκηνή με μικροσκοπικές και προκλητικές φούστες και να με κοιτάζουν σαν λιγούριδες 100 άντρες, αλλά δεν με νοιάζει. Γιατί μόνο εσύ υπάρχεις για μένα. Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το χωνέψω. Πες με φαλοκράτη, ζηλιάρη, πρωτόγονο, πες με πως θες, αλλά δεν μπορώ να το ανεχτώ. Αν δεν μπορείς να το ανεχτείς, τότε δεν θα μπορέσεις να ζήσεις μαζί μου. Τι θες να πεις? Εννοώ ότι είμαι αυτό που βλέπεις. Τα προκλητικά ρούχα είμαι εγώ. Είναι και αυτά ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου. Κομμάτι της ζωής μου. Αν δεν σ' αρέσει αυτή η πλευρά μου, πες το τώρα και μην αφήνεις την αγάπη μου να φουντώνει. Γιατί δεν ξέρω αν θα καταφέρω να σε ξεπεράσω αργότερα. Πες το τώρα να τελειώνουμε. Μπόρεσε να έρθει. Μου ζήτησε να έρθω εγώ για να σας δείξω τους καταλόγους. Ο δικός σας θα μοιάζει περίπου με αυτόν. Είναι υπέροχες. Αυτές οι φωτογραφίες των μοντέλων είναι καταπληκτικές. Με έβγαζε άγχος. Μερικές είναι ερωτουσαρισμένες, αλλά εσείς δεν χρειάζεστε. Ναι, χρειαζόμαστε. Για πες μου, ποιες ώρες θα γίνει η φωτογράφηση, γιατί το σχολείο δεν μας επιτρέπει να βγαίνουμε όποτε να είναι. Κανένα πρόβλημα. Θα δουλεύουμε στον ελεύθερο χρόνο σας. Πιλάρ, όταν τις δεις όλες, θα σκάσει από τη ζήλια της, θα πεθάνει. Θέλω να το ξανασκεφτώ. Δεν ξέρω αν θα με αφήσουν. Έχω μια ιδέα. Πες τη μητέρα σου να αναλάβει αυτή να πείσει τον πατέρα σου. Όχι, όχι, δεν ανησυχώ για τον μπαμπά μου, αλλά για τον Τόμας. Δεν θα με αφήσει. Θέλω να μου απαντήσει σύντομα όμως, ε. Μπορείς να μας δείξεις τα μαγιά που θα φορέσουμε? Α, ναι, έφερα μερικά δείγματα μαζί μου. Για δείτε. Ναι. Τι λέτε? Δεν έχω ξαναδεί καλύτερα. Είναι θεϊκά. Όχι, μα είναι μικροσκοπικά. Πώς θα μπω εδώ μέσα? Σιγά. Αυτά θα φορεθούν φέτος, ε. Είναι φοβερά. Ποιος είσαι, φίλε? Είμαι ένας πολιτής που έρχεται κάθε μήνα στο σχολείο. Δεν ήξερες ότι αγοράζουμε ρούχα από αυτόν? Ωραία δουλειά κάνεις. Θα αγοράσεις αυτό? Δεν ξέρω, μια ματιά έριχνα. Δεν σε αφήνω να βγεις έξω με αυτό το πράγμα. Έλα μαζί μου. Δεν γίνεται να κάνω τη φωτογράφηση μόνη μου. Όχι, όχι, με τίποτα. Ή θα φωτογραφηθείτε μαζί ή θα πάω να βρω άλλα μοντέλα. Όχι, όχι, χαλάρωσε. Η Πιλάρ θα δεχτεί. Μπορείς να στηρίζεσαι πάνω μας. Σίγουρα? Ναι, σίγουρα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγε ο Μπλάς. Έλα. Θα το αποδεχτείς με τον καιρό. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Θες να μαζέψουμε τα πράγματά του? Θες να τα μαζέψω εγώ? Ναι. Ναι. Ναι, γιατί τα πόδια μου τρέμουν. Μακάρι να ήταν εδώ η Μαρίζα. Δεν νομίζω ότι θα σε βοηθούσε ιδιαίτερα.
Δεν μ' άρεσε αυτό, Φέλη. Είναι ο μόνος τρόπος για να μην υποψιαστούν ότι είμαστε ακόμη μαζί. Μπορούμε να πάμε να τους πούμε έξω από τα δόντια την αλήθεια. Όχι, δεν γίνεται. Οι γονείς μου δεν πρέπει να το μάθουν αυτό. Γιατί? Γιατί δεν θέλουν να με αναγκάσουν να κάνω κάτι που δεν θέλω. Δεν θα σε αναγκάσει κανείς. Κι όμως. Θα κάνουν τα πάντα για να σώσουν την υπόλοιψη της οικογένειας. Είναι ο μόνος τρόπος για να προστατεύσω το μωρό μας. Εντάξει, αλλά πώς θα αντέξεις να βγεις για φαγητό με αυτόν τον καραγκιόζι, Μην ανησυχείς, είναι άκακο σαν αρνάκι. Κι αν αυτός ο άκακο σαν αρνάκι προσπαθήσει να σε φιλήσει. Ο Μάξι δεν πρόκειται να με φιλήσει γιατί φοβάται σαν τρελός τα μικρόβια, τα βακτήρια, τα πάντα. Αν του πω ότι έχω τεριδόνα, δεν θα επιχειρήσει να φιλήσει ούτε το χέρι μου. Θα μου μιλάει από απόσταση. Είναι μεγάλο βλήμα, Πολύ μεγάλο. Έλα μαζί μου, έλα. Έλα. Πού με πας τώρα? Να σε κολλήσω πολλά μικρόβια, αγάπη μου. Δεν θέλεις? Κύριε, σας ορκίζομαι ότι είμαι εξάδελφος του Μπλας Χερέντια. Με έστειλε να πάρω κάποια και πράγματα. Γιατί δεν σου έδωσε τα κλειδιά του? Ήταν πολύ βιαστικός και ξέχασε να μου τα δώσει. Μου είπε να σας δώσω αυτά τα χρήματα γιατί τελευταίως τον έχετε εξυπηρετήσει πολύ. Έλα μαζί μου. Πάμε να βρούμε το κλειδί, έλα. Οι αγαπητές αθλήτριες της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ρίο Νέγκρο που θα συμμετάσχουν στο σχολικό πρωτάθλημα ήρθαν στο σχολείο μας. Να φερθείτε πολιτισμένα και να τιμήσετε το σχολείο μας κρατώντας τον πήχη πολύ ψηλά και να μην καταστρέψετε την άμεμπτη υπόλοιψή του. Έγινα κατανοητός? Μα κύριε Γνώ. Ωραία. Οι μαθήτριες του Elite Way θα οδηγήσουν τις επισκέπτριες στα δωμάτια τους και θα είναι υπεύθυνες για την ευχάριστη διαμονή τους και την εξαιρετική εξυπηρέτησή τους. Έγινε κατανοητός? Και εμείς τι θα κάνουμε, κύριε Ντουνόφ? Εσείς θα μείνετε 2 χιλιόμετρα μακριά από τους κοιτώνες των κοριτσιών. Αν όμως κάποιος πλησιάσει ή παραβιάσει τους κανόνες και κάνει του κεφαλιού του, θα τιμωρηθεί ή θα αποβληθεί από αυτό το σχολείο. Φοβάστε ότι θα τις πειράξουμε? Σας τις χαρίζω όλες, κύριε Ντουνόφ. Αφού παίζουν ποδόσφαιρο, έχουν γάμπες σαν του Μαραντόνα, Τριχωτά πόδια. Σίγουρα. Τελειώσατε? Ναι. Θα τους πω να έρθουν μέσα και φροντίστε να φερθείτε πολιτισμένα. Το σχολείο μας θα τις φιλοξενήσει και θέλω σοβαρότητα. Peraste. Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, 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 ja. De sentir amor. Μάρθα, Μάρθα, δεν είναι εδώ, στο κάμπερ θα είναι. Κάρλα, Κόκο, μα πού στο καλό το έγραψα? Α, το καταχώρησα στο Β ως βλήμα. Γεια, Μάξι, είσαι όλοι με. Πώς πάει, είχες κανένα νέο? Όχι, ο τύπος πήγε τις φωτογραφίες μου στο προκτορείο για να δουν αν τους κάνω και με έχει στήσει πάρα πολύ ώρα. Δεν έρχεσαι να μου κάνεις παρέα? Μάξι, έχω πολύ άγχος, θα τρελαθώ. Έλα εδώ, σε παρακαλώ. Όχι, 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 δεν μπορώ. Περιμένω ότι θέλει να φάμε μαζί. Θα έρθει όπου να είναι, δεν μπορώ. Λυπάμαι. Τρελάθηκες. Την κάλεσες για φαγητό μετά από ό,τι σου έκανε. Δεν είσαι καθόλου καλά. Όχι, όχι, το πρόβλημα λύθηκε. Τηλεφώνησε στον τύπο για να χωρίσει μαζί του. Μπράβο, αλλά σε χρειάζομαι, Μάξι. Έλα. Σολ, με πιέζεις, σε παρακαλώ. Ξέρεις τι σημαίνει για μένα η Φέλη. Και εσύ πρέπει να μάθεις να ελέγχεις τα αισθήματα που τρέφεις για μένα. Καλή τύχη με το διαφημιστικό. Μας υποχρέωσες. Γεια. Ηλίθιε, βλάκα, γουρούμι. Γεια. Άργησα πολύ? Όχι, όχι, δεν άργησες καθόλου. Ούτε λεπτό. Λοιπόν, έχουμε κανένα νέο? Η αναμονή σου σε αντάμυψε. Σε διάλεξαν. Αλήθεια? Ήμουν σίγουρη ότι το πρόσωπό μου θα κυριαρχούσε στο χώρο της διαφήμισης. Λοιπόν, τι είπαν για τα μαλλιά μου? Να τα κουρέψω μήπως? Μπορώ και να τα βάψω αν θέλουν. Ό,τι χρειαστεί. Ηρέμησε. Ναι. Θα σε φωτογραφίσουν από τη μέση και κάτω. Τι εννοείς από τη μέση και κάτω? Ναι, ναι. Θα φοράς ένα τζιν παντελόνι. Α, κατάλαβα. Είναι διαφήμιση για τζιν. Όχι. Όχι. Όχι, όχι. Δεν στο πω, Μάξι. Είναι μια καινούρια αλυφή για αιμορροίδες. Όχι. Ναι. Όχι, όχι. Δεν είναι δυνατόν. Μπορεί να κάνουμε σαν τρελή για το σεξ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε καλά παιδιά. Mm. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα έχουν βάλει όλοι μαζί μας. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο. Ξέρεις κάτι όμως?
Πάντα μου άρεσε το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ναι, δεν τελειώνουμε τώρα με αυτά. Μερικά δωράκια είναι ο καλύτερος τρόπος για να συστηθούμε. Είναι από τα χεράκια μας. Έλα, μην τρως άλλες. Γιατί, τι θα πάθω. Έλα. Τόμας, τι έγινε. Δεν ξέρω αν πρέπει να έρθω κι εγώ. Κοίταξε, μην αφήνεις την ηθική συνείδησή σου να σε νικάει. Δεν είναι κακό να είσαι καλός οικοδεσπότης. Μην κάνεις ό,τι δεν καταλαβαίνεις. Η Πιλάρ θα είναι μαζί με τα κορίτσια, θα με δει. Μπορεί να βγαίνεις με ένα κορίτσι, αλλά δεν είσαι τυφλός. Τότε καλύτερα να μην δω για να μην μπω στον πειρασμό. Θα χάσεις την ευκαιρία να απολαύσεις την Αργεντίνη και ομορφιά, ε. Οκ, κάνε ό,τι θέλεις. Εσύ θα χάσεις. Εσύ θα έρθεις. Πηγαίνετε, κοιτάω να μου έστειλε μέσα. Είσαι για κλάματα κι εσύ. Θέλω να πεθάνω, δεν μου έστειλε τίποτα. Τι κάνεις. Άντε, άντε. Λοιπόν, Σελέστα, Ειλίν και Λουζ, θα μείνετε εκεί πέρα, εσείς οι τρεις. Ναι. Ποιος είναι? Εμείς! Ποιος σας είπε ότι θέλουμε να φάμε πόρτα? Ο διευθυντής! Πες το γέρο σου να μην ανακατεύετε, ήρθαμε να πούμε να γεια στα κορίτσια, ε! Λυπάμαι, αλλά δεν επιτρέπεται να πλησιάσει κορίτσια. Ναι. Τόμας, πες κάτι! Τόμας, είσαι μαζί τους! Ήρθα για να δω εσένα! Το καλό που σου θέλω, πες τους φίλους σου να φύγουν, γεια! Βλάκες! Ποιοι είναι αυτοί? Είναι συμμαθητές μας, αλλά μην τους πλησιάζετε. Είναι απέσι, είναι ένα μάτσο γαϊδούρια. Εμπρός. Σολ. Δεν σ' ακούω καλά, μίλα πιο δυνατά. Εντάξει, ηρέμησε, έρχομαι αμέσως. Άκουσε με, πρέπει να πάω επιγόντως στη Σολ. Είναι χάλια. Γιατί? Δεν κατάλαβα καλά, νομίζω ότι κάτι δεν πήγε καλά με το διαφημιστικό. Αχ, την καημενούλα, πήγαινε τη μια βόλτα στο εμπορικό κέντρο. Αφού θα πάτε εκεί, πεταχτείτε και στο μαγαζί της θείας του Μάξι. Καλή ιδέα, καλή ιδέα. Γεια. Γεια. Χρειάζομαι τη Μαρίζα. Καλά. Όταν νιώσεις καλύτερα, θέλω να κάνουμε μια κουβέντα. Για τη φιλία σου με τη Μαρίζα. Μια χαρά είμαι. Μια χαρά. Τι θες να μου πεις για τη Μαρίζα που δεν το ξέρω? Σ' ακούω. Μη με παρεξηγήσεις, αλλά αυτό που θα σου πω θα σου φανεί λίγο βαρύ. Η Μαρίζα δεν είναι η καλή φίλη που φαντάζεσαι. Ξαβιέ, δεν αμφέβαλα ποτέ για τη Μαρίζα. Εντάξει, ας αλλάξουμε καλύτερα θέμα. Λέω να πάμε στον Τουνόφ για να του πούμε τι συνέβη. Ας το για αύριο. Κάτσε να ξεκουραστείς, να ηρεμήσεις. Έλα, δώσ' μου τα πράγματα. Όχι, θέλω να τα κρατήσω. Πού πας? Πάω να στείλω mail στη Μαρίζα. Γεια σου, Κονζάλο. Ξαβιέ εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρεις κανένα τρόπο για να μην φτάσεις σε ένα παραλήπτη ένα mail? Hey, πού είναι? Ηρέμησε, βιαστικό αγόρι, τώρα θα βγούνε. Πώς θα είναι ένα ζιστορείο, νεκρό? Είμαι σίγουρος θα παντρευτώ μια από αυτές και θα μετακομίσω στα πεθερικά μου. Θα μου πείτε τώρα εγώ γιατί ήρθα μαζί σας. Για να ανοίξει το μάτι σου, με πιάνει. Θα με δει σίγουρα η Πιλάρ. Σιγά μη σε δει, ρε κλαψιάρι, έλα χαλάρωσε. Ένα νέο. Τα δικά σου, σου έστειλε τίποτα η μία, για πες. Τίποτα, Αλέξη. Κοιτάξτε, έρχονται. Η κοντούλα μου αρέσει. Αφού σ' αρέσει, κουνήσου, ρε. Φοβερό. Τρελάθηκες, ξέχασες ότι εγώ βγαίνω με την Πιλάρ? Είσαι ηλίθιος, ρε. Την Πιλάρ θα την τρως τα μούτρα μια ζωή. Αυτά τα κοριτσάκια εδώ πέρα είναι για λίγες μέρες. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Θα λιώσω σαπαγάκι. Όπω, κουκλάρες είναι. Κοίτα, κοίτα. Θα ορμήσω μέσα, ε. Εγώ στη θέση σου θα το έκανα το διαφημιστικό. Καλά, κουφή είσαι. Θα διαφημίσω αληθή για αιμορροϊδές. Ναι, αλλά είναι μια αρχή. Ο Μάξι έκανε ό,τι μπορούσε. Ούτε να το σκέφτεσαι τον ηλίθιο. Ποιος νομίζει ότι είναι? Συγγνώμη, χαίρομαι που ήρθαμε στο εμπορικό κέντρο. Θα δω καμιά βιτρίνα να ξεχαστώ. Θα μου κάνει καλό. Ναι. Η Φερνάντα και η Πιλάρ πρότειναν να πάμε στο μαγαζί της θείας του, ναι. Μάξι. Α, να το, εδώ είναι. Έχεις ξανάρθει? Ναι, ναι, πολλές φορές. Ωραία. Τι είναι αυτό? Όχι. Όχι. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό? Είναι οι κοπέλες της διαφημιστικής καμπάνιας. Ναι. Θα μου πείτε γιατί διαλέξατε αυτές? Κοιτάξτε με, εγώ είμαι πιο όμορφη. Άκου, μικρή, εγώ είμαι η ιδιοκτήτρια της φίρμας και επιλέγω ποιο μοντέλο μου αρέσει. Μήπως ήθελες να σε ρωτήσω ποια θα διαλέξω? Οι γελίες μας έστειλαν εδώ επίτηδες για να με πεθάνουν, είμαι σίγουρη. Έτσι λες? Όχι, είναι δεν το πιστεύω. Είναι ολοφάνερο, δεν το βλέπεις?
Τη ζυμνήσω και κυρίως τη θέλει. Για περίμενε. Η θέλει τι σου έκανε. Είσαι άδικη τώρα. Μου είπε ότι μία έγινε μοντέλο. Είμαι σίγουρη ότι το έστησε μαζί με τις άλλες τις μουλάρες. Να σου πω, θα κάνεις τίποτα με την Κοντή. Τι σκέφτεσαι, παιδιά, τι έγινε, από πού το φέρνετε, από το Ρίο Νέγκρο? Καλά, γιατί κάνατε τόση ώρα? Ναι, ναι, δεν πιστεύω να έφυγαν τα κορίτσια. Θα τις ξεδιψάσουμε αμέσως. Πρέπει να διψάνε πολύ. Κορίτσια! Εδώ, εδώ, κορίτσια! Βλέπω ότι δεν έγινα απόλυτα σαφής όταν σας είπα ότι σας θέλω μακριά από τα κορίτσια. Μα ήρθαμε για πικνίκ εδώ πέρα, κύριε Ντουνόβ. Κατεβάστε αμέσως τις μπλούζες σας! Όχι. Πικνίκ. Πικνίκ, πικνίκ. Δεν θα με τρελάνετε εσείς, τα έχω προβλέψει όλα! Καλά, θα μας τιμωρήσετε επειδή βγήκαμε να φάμε στον καθαρό αέρα, ναι, κάτω από τον ήλιο. Μη φοβάσαι, δεν θα σας τιμωρήσω. Θα σας στείλω να περάσετε τις επόμενες μέρες κάπου αλλού. Πού θα μας στείλετε, κύριε Ντουνόφ? Το κτίριο των Τριτοετών. Όχι, μην μας το κάνετε αυτό, για το όνομα. Όχι. Έχετε 5 λεπτά για να μαζέψετε τα πράγματά σας. Το φορτηγό θα σας περιμένει στην είσοδο. Πρέπει να πάμε οπωσδήποτε, κύριε Ντουνόφ. 4 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα, Λάσεν. Κουνηθείτε, αλλιώς θα αποβληθείτε όλοι. Γρήγορα! Μα τι πειράζει να μείνουμε εδώ, αφού θα τα δούμε τα κορίτσια. Καλά δεν καταλαβαίνεις. Το κτίριο των Τριτοετών είναι στην άλλη άκρη. Είναι μακριά. Τετράγωνα μακριά. Άντε μωρέ. Στην άκρη, στην άκρη. Δεν βλέπετε ότι περνάει άνθρωπος. Δεν υπάρχει πλέον σεβασμός. Παπά, ηρέμησε. Γιατί είσαι τόσο νευρικός? Δεν αντέχω άλλο. Το γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου θα με πεθάνει. Ηρέμησε. Δεν συναντήσαμε κανένα πρόβλημα στη διαμονή των κοριτσιών τους. Παραχώρησα το δικό μου δωμάτιο. Α, έτσι, ε? Ναι, έτσι. Ωραία. Μήπως προέκυψε κανένα πρόβλημα με τα χωριά? Μερικά προσπάθησαν να έρθουν να πούνε ένα γεια, αλλά η πόρτα σου τους έκοψε τη φόρα. Μην ανησυχείς. Κατάλαβα. Ναι. Πολύ ωραία. Αυτό που με ανησυχεί είναι πώς θα τους κρατήσουμε μακριά όταν τα κορίτσια θα είναι έξω. Τι να κάνω, τι εννοείς? Να κάνω, γιατί έπιασα μερικούς να τις κατασκοπεύουν στην προπόνηση. Κάθε τι θα κάνω, αυτά τα παιδιά μόνο το σεξ έχουν στο μυαλό τους. Πρέπει να δω πώς θα τους κρατήσω μακριά. Ναι, ναι, είμαι τυχερή που ο Τόμας δεν είναι σαν αυτούς. Πλανά σε πλάνη νικτράν. Ήταν μαζί με τα άλλα γαϊδούρια στην προπόνηση. Είσαι σίγουρος ότι ήταν μαζί τους? Τον είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Να τον σκοτώσω? Όχι, όχι, μην ανησυχείς. Τους έδιωξα πάνω στην ώρα. Τους τακτοποίησα για καλά. Το κακό είναι ότι δεν ξέρω τι θα κάνω κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δεν μπορώ να τους απαγορεύσω να τον δουν. Όχι, μην τους το απαγορεύσεις. Κάνε κάτι για να τους εμποδίσεις να τον δουν. Τι? Είναι πάρα πολύ απλό. Βάλ τους να κάνουν μια αγκαρία. Σαν τι? Έσβησε σίγουρα το mail? Σίγουρα, είναι και ο πρώτος hacker. Έσβησε το mail στο άψε σβήσε. Μάλιστα, μπλόκαρε το mail της Μαρίζας. Δεν μπορεί να σβήσει ούτε να λάβει mail. Τέλεια. Πες το φίλο σου ότι θα τον πληρώσω με την πρώτη ευκαιρία. Όσα θέλει, έτσι. Δεν χρειάζεται. Για μένα το έκανε. Φίλος μου είναι. Εγώ άργησα, φεύγω. Γιατί έχω προπόνηση. Πότε θα έρθεις και εσύ μαζί? Θα έρθω το γρηγορότερο. Λουχάν. Γεια. Πώς είσαι? Κοιμήθηκες καθόλου? Όχι. Δεν μπόρεσα να κλείσω μάτι. Είδες τα mail σου? Μπορεί να σου απάντησε η Μαρίζα. Ναι. Τα κοίταξα, δεν μου απάντησε ακόμη. Μάλλον θα το ξέχασε, είναι απασχολημένη. Είμαι σίγουρος ότι σήμερα κάποια στιγμή θα σου απαντήσει. Δεν πιστεύω να σε ξεχάσει. Σίγουρα, ναι, ναι. Μπορούμε να μιλήσουμε? Δεν μπορώ τώρα. Πας για πρωινό, γιατί Όχι. μπορώ να... δεν θα πάω. Θέλω να μείνω μόνη. Γιατί μου φέρες έτσι? Μπορείς να με παρατήσεις, ήσυχη, ε? Γεια, Ξαβιέ. Γεια, εντάξει, τα λέμε. Ευχαριστώ. Είσαι άτυχος. Δεν θέλει να σου μιλήσει. Μίτσι, είσαι σίγουρη ότι δεν πήγε στο μάθημα? Αν δεν ήμουν σίγουρη, δεν θα σε είχα καλέσει εδώ, σωστά? Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω πως δεν πήγε χθες στο μάθημα της γυμναστικής. Ελπίζω η αδερφή σου να μην κάνει κοπάνα και σήμερα, γιατί δεν θα καταφέρω να την καλύψω για δεύτερη φορά και θα τις βάλουν αδικαιολόγητη απουσία. Περίμενε, περίμενε, είμαι σίγουρη ότι ξέρω που μπορεί να είναι. Ναι. Πώς δεν το είχα σκεφτεί? Η μαμά θα θέλει να την πάει στην Ευρώπη και υποθέτω ότι θα πέρασε να την πάρει. Ηρέμησε, όλα καλά. Πώς θα ηρεμήσω? Ήταν τόσο δύσκολο για τη μητέρα σου να περάσει από το γραφείο και να μας ενημερώσει? Ναι, μα είναι πολύ δύσκολο της τελευταία. Μπορώ τώρα γιατί να της τηλεφωνήσω? Γιατί τώρα την άδεια? Για να σου πω, κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω! Είναι υπεραστικό? Όχι, όχι. Τον μπελά μου βρήκα μαζί σου. Γεια, μαμά. Εγώ είμαι η Λάουρα. Τι κάνεις? Πήρα να σε ρωτήσω αν η Ντολόρες είναι μαζί σου. Α, όχι. Ναι, ναι, είμαι σίγουρη ότι θα είναι στο σχολείο. Δεν την είδα ακόμη, γι' αυτό σου τηλεφώνησα. Ναι, μαμά, όλα εντάξει, μην ανησυχείς. Ναι, όλα είναι καλά, σίγουρα, εντάξει. Ναι, τα λέμε, γεια.
Τέλεια! Μία μαθήτρια εξαφανίστηκε. Πρέπει να το πω αμέσως στον Τουνά. Φλόρα, μην φεύγεις! Τι θα κάνουμε τώρα! Αχ, τι κάνουμε. Γιατί πρέπει να κάνω εξετάσεις, μαμά? Γιατί θυμώνεις? Από μικρή κάνεις κάθε χρόνο εξετάσεις. Τις έκανα ήδη. Γιατί θέλεις να κάνω πάλι? Γιατί ανησυχώ για σένα. Χθες δεν ένιωθες καλά. Μου σπάει τα νεύρα ο Μαξ που έρχεται και σου δίνει αναφορά, μαμά. Όχι, όχι, δεν είπε λέξη. Το είπε στον πατέρα του και ο Αλφρέντο μου τηλεφώνησε γιατί ανησύχησα για την υγεία σου. Καλά, τώρα θα ανακατεύεται και ο πατέρας του στη ζωή μου. Δεν ανακατεύεται. Ενδιαφέρεται για την υγεία σου. Γι' αυτό θέλω να κάνεις εξετάσεις. Για να του δείξουμε ότι είσαι υγιής, για να ηρεμήσει και αυτός. Μαμά, εγώ δεν είμαι ζώο για πούλημα. Κατάλαβες? Έλλη, γιατί τόσα νεύρα, τι έχεις πάθει? Δεν έχω τίποτα. Δεν πρόκειται να κάνω εξετάσεις. Κατάλαβες? Τι έπαθες, είσαι καλά? Όλα καλά. Όχι, και αν δεν θέλει να με δει. Το έσκασα από το σχολείο και δεν έχω το θάρρος να χτυπήσω το κουδούνι. Τώρα είμαι καλά. Γεια. Θέλω τη Μέρι Βιλάλμπα. Ποια είσαι εσύ? Η κόρη της. Είναι μέσα? Όχι, δεν είναι. Μπορώ να την περιμένω μέσα? Όχι, δεν ξέρεις τι έπαθε. Τι έπαθε? Τι έπαθε η μαμά μου? Γιατί δεν μου απάντησες, Μαρίζα? Συγγνώμη για την ενόχληση, αλλά άκουσα τι έλεγες. Τρέχει κάτι με τη Μαρίζα? Όχι, όχι. Δεν συμβαίνει τίποτα. Της έστειλα χθες ένα mail και δεν μου έχει απαντήσει ακόμη. Αυτό. Αν θες, θα μπορούσα να σε βοηθήσω και εγώ. Πώς? Ο Μανουέλ μου άφησε μια λίστα με τα τηλέφωνα των ξενοδοχείων που θα μένουν κατά τη διάρκεια της περιοδίας. Εδώ την έχω. Για να δούμε, σε ποιο ξενοδοχείο είναι? Γεια σας. Μπορώ να μιλήσω σε ένα από τα μέλη των Airway? Τη Μαρίζα ζήτα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Περίμενε. Τη Μαρίζα. Γεια, Μανουέλ, εσύ? Ποιος είναι? Ο Μάρκος είμαι. Τελείωνε. Πώς πας? Όλα καλά? Σοβαρά μιλάς? Τη Μαρίζα. Σοβαρά? Τη Μαρίζα. Ακούσε με. Όχι, όλα είναι καλά. Η Μαρίζα είναι εκεί. Φέρε. Α, εντάξει. Δώσε χαιρετίσματα σε όλους. Τα λέμε. Γεια. Γιατί το κλείσες? Γιατί δεν μου έδωσες τη Μαρίζα? Η Μαρίζα δεν ήταν εκεί. Μου είπε ότι είναι συνέχεια με τον Πάμπλο και ότι ζουν τον ερωτά τους. Α, κατάλαβα. Λουχάν. Λουχάν, μη μου φέρες έτσι. Θες να μου μιλήσεις? Μπορείς να μου μιλήσεις για τον Μπλας? Δεν θέλω να μιλάω. Δεν θέλω να τον σκέφτομαι και να μιλάω για αυτόν. Γιατί να σου μιλήσω? Όταν συνέβη το ίδιο με τη μητέρα σου, δεν ήθελες να μιλήσεις. Σε παρακαλώ, ξέχνα τις βλακίες που έλεγα, Λουχάν. Ήμουν ηλίθιος. Δεν ήξερα τι έλεγα. Χάρη σε σένα κατάλαβα ότι έκανα λάθος. Κι εγώ κατάλαβα πολλά. Θέλω να πεθάνω. Εξαιτίας του τραγόγερου δεν έχουμε γνωρίσει ακόμα τους κορίτσαρους, ρε. Τι θα κάνουμε? Έλα, μην κάνεις έτσι. Θα βρούμε την ευκαιρία όταν ξεκινήσει ο αγώνας. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα γιατί θα με δει η Πιλάρ. Τότε κάνε κάτι γι' αυτό. Βλέπεις τι καλά παιδιά είμαστε. Σας αδειάζουμε τη γωνιά για να τα πείτε με την ησυχία σας. Εμπρός, λοιπόν. Όχι, όχι. Μη φύγετε. Έχετε μία δουλειά να κάνετε. Πλάκα κάνεις. Θα πάτε να τακτοποιήσετε το βεστιάριο του θεάτρου. Πλάκα μας κάνεις. Σου φαίνομαι για δούλος. Έλα, αποκλείεται. Στείλε άλλο να. Τέλος. Αυτό πες το στον μπαμπά μου. Στείλε το φιλαράκο σου. Όχι, όχι. Ο μπαμπάς μου είπε να πάτε και οι τρεις. Πότε πρέπει να το κάνουμε? Τώρα αμέσως. Όχι, σε λίγο ξεκινάει ο αγώνας. Σε λίγο έρχονται και τα κορίτσια από το Σαν Νίκολας. Πού θα πάνε να αλλάξουν? Δεν λες τον μπαμπά σου να το κάνουμε αργότερα, ε? Για να δούμε τον αγώνα. Έλα, θα τον δούμε αγκαλίτσα. Σωστά. Ακούστε, συγκυρίστε γρήγορα και να τελειώσετε γρήγορα. Δεν έχετε άλλη επιλογή. Τελεία. Πάμε. Άντε. Έλα, χαλαρώστε, θα τελειώσουμε αμέσως. Όχι, όχι, δεν θα τελειώσουμε ούτε σε χίλια χρόνια. Μας έστειλε εδώ για να σιγουρευτεί ότι δεν θα πλησιάσουμε τα κορίτσια. Να το θυμηθείτε. Η φίλη σου έβαλε το χεράκι της, ε? Όχι, Πιλάρ, με πιστεύετε. Δεν φταίει η κοπέλα μου. Σε έστειλε εδώ γιατί δεν σου έχει καμία εμπιστοσύνη. Άντε, πιάσε τώρα δουλειά. Καλά.
Α, ωραίο καπέλο. Φρανσίσκο, γρήγορα, δεν θα τελειώσουμε ούτε αύριο. Έχω μια ιδέα, ξέρω πώς θα τις δούμε. Καλά είσαι τελείως ηλίθιος ή έχεις πάθει αμνησία. Ξέχασες την καινούργια πόρτα. Αποκλείεται να την ανοίξουν σε εμάς. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχεις άχυρα στο κεφάλι σου, ε. Τι θα γίνεται. Θα την ανοίξουν όμως στην πόλη, στην Τίνα και στην Κάρλα. Πώς σας φαίνουμε?